Με άδεια τη βαλίτσα επέστρεψαν από την Αθήνα οι δήμαρχοι του νομού Καβάλα. Οι ίδιοι συμμετείχαν σε έκτακτη συνάντηση τη ΚΕΔΕ την περασμένη Παρασκευή, κατά τη διάρκεια τη οποία ο αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών υποσχέθηκε στου Δήμου τη χώρα επιπλέον 1,5 σάτα, κάτι το οποίο για το Δήμο Καβάλα σημαίνει ένα επιπλέον ποσό περίπου 500.000 ευρώ. Την ίδια ώρα ο συγκεκριμένο Δήμο καλείται να πληρώσει διπλάσια χρήματα σε λογαριασμού ρεύματο. Παρόμοια η κατάσταση και για το Δήμο Παγκέ. Με τον Δήμαρχο Φίλιππο Αναστασιάδη να αναφέρει τα ακόλουθα. Το πρόβλημα που συζητήθηκε στην έκτακτη συνέλευση των Δημάρχων ήταν το θέμα τη ενεργειακή κρίση που μαστίζει όλη την κοινωνία και φυσικά και την τοπική αυτοδιοίκηση. Προκειμένου να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε κι εμεί ω τοπική αυτοδιοίκηση στο μεγάλο πρόβλημα αυτό τη ενεργειακή κρίση. Διότι ότι πραγματικά ε, αυτή τη στιγμή έχουν να αντιμετωπίσουν τα νοικοκυριά, οι επιχειρήσεις. Το ανάλογο έχουν και οι Δήμοι και οι ΔΕΙΑ, οι Δημοτικές Επιχειρήσεις, των Δήμων να αντιμετωπίσουν. Έχει δοθεί μία μικρή δόση των κεντρικών αυτοτελών πόρων, το μισό αυτών, αναμίνα που έρχονται ούτως ή άλλως, προκειμένου να καλύψουν κάποιες ανάγκες και φυσικά δεν μπορούν, διότι δεν ξεχνούμε ότι μία Μεγαβατόρα είχε πέρυσι αυτή την περίοδο το Γενάρη του 2021 συγκεκριμένα 62 ευρώ, κόστιζε και αυτή τη στιγμή κοστίζει 252 ευρώ. Ε, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό υπερπολαπλασιάζει το κόστος όλων των Δήμων και φυσικά ε, η, θα έρθουμε σε μία κατάσταση ώστε να μην μπορούμε να ανταπεξέλθουμε οικονομικά. Γιατί δεν σταματήσαμε όλοι οι Δήμοι στη χώρα να παρέχουμε υπηρεσίε όσον αφορά την καθαριότητά μα, όσον αφορά τα αντιλιοστάσια τα οποία λειτουργούν στην υπηρεσία ίδρυψη. Με σχολεία ε, τα οποία είναι, ε, λειτουργούν και με ανοιχτά τα παράθυρα, μάλιστα, και με έναν δύσκολο χειμώνα κατά τα άλλα. Άρα τα κόστη είναι πάρα πολλά μεγάλα, τα έσοδα και η εισπραξιμότητα είναι πολύ μικρή, διότι δεν μπορούν να ανταποκριθούν οι συμπολίτε μας λόγω αυτών των οικονομικών δυσχεριών, κατάλοιπα της υγειονομική κρίσης και όχι μόνο και του πολέμου, τώρα που δυστυχώ δημιουργεί προβλήματα. Άρα για όλα αυτά πρέπει ε, συντονισμένα και ως μια ομάδα όλοι οι Δήμοι της χώρας να κινηθούμε. Αυτό ήταν το κύριο θέμα που κουβεντιάσαμε στην έκτακτη συνέλευση των Δημάρχων, καθώς επίσης και το μείζον θέμα του κόστους για την ταφή των, του τέλους ταφής των απορριμμάτων, το οποίο αναγκαστικά θα υποχρεωθούν οι Δήμοι να επιβαρύνουν με αυτό του συμπολίτε μας, μέσω των τελών καθαριότητας που έχουμε και είναι πίεση προς την πολιτεία να αναβληθεί σε κάθε περίπτωση ή και να ακυρωθεί ακόμη ακόμη το τέλος ταφής το οποίο βέβαια είναι πολύ μεγάλο θέμα θέλει κουβέντα αλλά σε κάθε περίπτωση δεν μπορούν να το αντέξουν τόσο τα ταμεία των δήμων όσο φυσικά και οι συμπολίτε μας που καταπονούνται οικονομικά με όλες αυτές τις κρίσεις τις οποίες έχουμε και βιώνουμε όλοι μας.